Το κόμμα, το οποίο ίδρυσε ο πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Απανδρέου και παρουσίασε το Σάββατο, είχε ω συνέπεια να οδηγεί σε διάσπαση την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ στην Αχαία. Στη συνεδρίαση που είχαν τα τοπικά στελέχη χθε στην Πάτρα, τα 6 από τα 11 υπεύελαν τι παρετήσει του, αφού αποφάσισαν σε αυτήν την εκλογική διαδικασία να στηρίξουν το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και του Γιώργου Απανδρέου. Ήταν αναμενόμενη εξέλιξη, βέβαια, γνωστή. Προχωράμε, συνεχίζουμε, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και στην Αχαΐα. Το ότι άλλαξε τις θέσεις ή ξέχασε τις θέσεις που είχε αρχικά το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα τον Παμαδρέου ήταν οι αιτίες εκείνες που οδήγησαν αρκετά μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στο να πάνε σε άλλα κόμματα ή να μείνουν θεατές, παρατηρητές των εξελίξεων ή γενικά να πω ότι τους οδήγησαν εκτός σημερινού ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη υπογραφή στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματο Γιώργου Παπανδρέου ανήκει στον ίδιο τον ιδρυτή. Δεύτερο, στη διακήρυξη υπογράφει ο Αρχαιό Ανδρέα Κελεπούρη. Και τρίτο, ο επίση Αρχαιό Κώστα Πετρόπουλο. Ο κ. Πετρόπουλο δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργό το Σάββατο έδωσε τι δικέ του εξηγήσει για την εποχή του μνημονίου. Προσπαθούμε κι εμεί να καταλάβουμε την πολιτική διαφοροποίηση. Δεν μπορούμε. σω στην πορεία να καταλάβουμε κάτι. Το μνημόνιο δεν το έφερε. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου δεν το έφερε το ΠΑΣΟΚ, το μνημόνιο το έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση η οποία α, αντί να πάρει μέτρα και να σώσει την κατάσταση, απέναντίας πήρε... Πρωτοβουλίε και αποφάσει που επιδίνωσαν την κατάσταση. Συσπήρωση αντί για διάσπαση προκάλεσε στα στελέχη, μέλη και φίλου του Πασόξη Ζάκυνθο, ίδρυση του νέου κόμματο του Γιώργου Παπανδρέου. Κοινή θέση όλων ότι δεν θα έπρεπε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση. Η ίδρυση του νέου κόμματο από τον Γιώργο του Παπανδρέου δεν επηρέασε καθόλου ε, τη Ζάκυνθο και τα κομματικά στελέχη μα. Μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι. Ε, συσπήρωσε αυτή η, η, η ίδρυση του νέου κόμματο και ε, στελέχη μας τα οποία το τελευταίο καιρό είχαν αδρανοποιηθεί. Ε, δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει, ε, θα επηρεάσει βέβαια δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να υπάρξει αυτή έστω και μικρή για μας ε, απώλεια, διάσπαση αν την πούμε έτσι, όμως στη Ζάκυνθο νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι ακούω στην Αχαία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η κατάρτιση των ψηφοδελτίων στα δύο αυτά κόμματα.